Στην απαγόρευση της πρόσβασης στην πλατφόρμα TikTok από χρήστες που δεν έχει εξακριβωθεί η ηλικία τους, προχώρησε η τελική κυβέρνηση μετά το τραγικό θάνατο της 10χρονης Αντωνέλα. Πάμε στη Ρώμη και στον ανταποκριτή μας τον Κρίστιαν Μαυρίν για να μας πει περισσότερα για αυτή την είδηση. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι, που πραγματικά συγκλώνησε την Ιταλία και όχι μόνο. Νομίζω το κοριτσάκι αυτό να χάσει με αυτόν τον τρόπο τη ζωή του. Καλό μεσημέρι, Ντένια. Πράγματι, η Ιταλία είναι ακόμα ταραγμένη από τον τραγικό θάνατο της 10χρονης Αντωνέλα στο Παλέρμο της Σικελίας από ασφυξία, ενώ τραβούσε βίντεο στα πλαίσια μιας πρόκλησης σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Οι γονείς ενέκριναν τη δωρεά οργάνων, μια γενναιόδορη πρωτοβουλία που θα σώσει τουλάχιστον 3 παιδιά. Μετά τα ατύχημα, λοιπόν, η αστυνομία του Παλέρμου διέταξε 2 ξεχωριστές εισαγγελικές έρευνες. Ναι. Η μία σχετίζεται με το άτυχο συμβάν, όπου οι αρχές κατέσχεσαν το κινητό τηλέφωνο του θύματος, ένα πρόσφατο δώρο των γονέων της, όπου βρήκαν περισσότερους από 10 λογαριασμούς σε διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η δεύτερη έρευνα αφορά την εν λόγω πλατφόρμα. Χθες, όπως ανέφερε σωστά, διετάχθη με άμεση απόφαση της ανεξάρτητης αρχής για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ο αποκλεισμός μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου της διαδικτυακής πλατφόρμας για χρήστες που δεν έχει εξακριβωθεί αν η ηλικία τους είναι κάτω των 13 ετών. Η εν λόγω πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία είναι γνωστή για τις κατά καιρούς επικίνδυνες προκλήσεις που διαδίδει εμέσως, εξέφρασε τη λύπη της για το άτυχο συμβάν και τόνισε πως η ασφάλεια των χρηστών της είναι η απόλυτη προτεραιότητά της, αν και παράλληλα ανακοίνωσε πως οι έλεγχοι ασφάλειας δεν αναδεικνύουν κανένα επικίνδυνο περιεχόμενο. Ντένια. Βέβαια, τα αποτελέσματα δείχνουν άλλα σε σχέση με αυτό που λέει το TikTok. Προσοχή χρειάζεται και κυρίως και από τους γονείς. Κρίστιαν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και αμέσως